Για παπά Ιωάννου, θέλω να μου πείτε πώς βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη φορολογία και αυτή την δαιμονοποίηση, αφού δεν άρεσε και στον κύριο Σπανάκη η λέξη ποινικοποίηση, της λέξης φόροι. Και να μου πείτε πώς σας φαίνεται και το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή ότι ο εργοστασιάρχης έχει ακριβώς τα ίδια συμφέροντα να πηγαίνει καλά η οικονομία με τον κλητήρα του. Πώς μας φαίνεται. Εμείς αγκομαχούμε μαζί με το λαό, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει να πέφτει στις πλάτες του τεράστιο βάρος της φορολογίας που συμβαίνει χρόνια τώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 55 δις ρεκόρ φορολογίας είχαμε επί 2 συναπτά έτη επί Νέας Δημοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 37 δις που εξασφάλισε μαξιλάριο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση πάτησε ακριβώς πάνω σε μεγάλους έμεσους φόρους που πέσανε εξ ολοκλήρου σχεδόν στις πλάτες του εργαζόμενου λαού. Τι να λέμε για το Πασόκ, το οποίο ψήφισε τα τρία μνημόνια που προβλέπανε το μόνο κόμμα. Τα ψήφισαν κάποια από τα μνημόνια, τέλος πάντων, τα ψήφισαν και τα άλλα κόμματα που προέβλεπε ούτως ή άλλως νέα τεράστια φορολογία για το λαό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι και τώρα αυτό που δεν λένε στην πραγματικότητα είναι ότι κρυφή ατζέντα δεν υπάρχει και ότι στην ουσία συμφωνούν στο μείγμα αυτό το οποίο είναι άκρος αντιλαϊκό, που λέει ότι το 95% των φόρων πέφτει στο βάρος των εργαζομένων. Είναι προσχηματικός ο καυγάς, άρα λέτε. Προφανώς και είναι προσχηματικός και αφού ξέρετε δεν είναι και πάντα πράγματα. Καυγάς. Σε πάρα πολλά επίπεδα συμφωνούν, κάθονται στα ίδια τραπέζια, στο Ευρωκοινοβούλιο, συμφωνήσανε μαζί και ψηφίσανε από κοινού το Ταμείο Ανάκαμψης με όλα τα προαπαιτούμενα τους 350 και πλέον νόμους, μέσα στους οποίους είναι η συνέχεια και η ακόμα μεγαλύτερη επιβάρηση του πράσινου χαρατσιού που το αποκαλούν πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα, όπως έχει πει πολύ εύστοχα και ο γραμματέας του κόμματος. Μαζί συμφωνήσανε για την ρήτρα προσαρμογή στην ενέργεια, την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, τη συνέχισε η Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει καινούριο χαράτσι στις πλάτες του λαού για τα καύσιμα, για να ζεσταθεί. Μαζί καταψηφίσανε και όλες, συγγνώμη, λίγο να ολοκληρώσω. Με το 10% και το 15% και το 20%. Θα σας πω αμέσως πού συμφωνούν, γιατί στα 5 πάνω, 5 κάτω μπορεί να διαφωνούν. Πού είναι η ουσία όμως? Η ουσία είναι ότι συμφωνούν να έχει τεράστιες φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο, να έχουν οι τράπεζες απαλλαγή φόρων, να έχουν οι εφοπλιστές απαλλαγή φόρων και οι έμεσοι φόροι να βαραίνουν όλο και περισσότερο το λαό. Σε αυτό δεν διαφωνεί κανένας, και να σας πω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε τροπολογίες επανειλημμένα μέσα στη Βουλή, σήμερα, συγγνώμη που θα το πω έτσι, που όλοι. Θα το πω έτσι, το παίζουν μάγκες λοιπόν και λένε ότι θα μειώσουν φόρους και τα λοιπά. Όταν κατατέθηκαν αυτές οι τροπολογίες για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για την κατάργηση του φόρου στη θέρμανση, για την μείωση των έμεσων φόρων πραγματικά και ουσιαστικά, κανένας από τα κόμματα αυτά που σήμερα βγαίνουν και λένε ότι θα μειώσουν φόρους και τα λοιπά δεν το ψηφίσανε, και νομίζω ότι οι πράξεις τους είναι πολύ πιο χαρακτηριστικές από ό,τι μπορεί να λένε και να υπόσχονται προεκλογικά. Κυρία Παπαϊωάννου, δυστυχώς τα κόμματα ούτε σε αυτό μπόρεσαν. Όχι, πώς κατέθεσαν δικές τους τροπολογίες? Να τις ξαναφέρουν. Εδώ μνύονται και δεσμεύονται σε όλους τους τόρους. Αν φέρουν την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, με δύο χέρια και δύο πόδια θα τις ψηφίσουμε. Εμείς, οποιοδήποτε μέτρο αφορά πραγματικά την ανακούφιση του λαού, το ψηφίζουμε χωρίς δεύτερο κανέναν ενδιασμό. Όμως δεν το φέρνουν, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι μέσα στις δεσμεύσεις. Συγγνώμη, είναι μέσα στις δεσμεύσεις που έχουν όλα τα αστικά κόμματα απέναντι στο πρόγραμμα, στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο πρόγραμμα σταθερότητας, και όλα τα μέτρα που υποτίθεται ότι υπόσχονται σήμερα μπαίνουν κάτω από τον αστερίσκο και τον κόφτη στην ουσία της λεγόμενης δημοσιονομικής εξισορρόπησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όπως τα προηγούμενα χρόνια λέγανε ότι εμείς θέλουμε μεν, αλλά έχουμε δεσμεύσει στην Τρόικα, στα μνημόνια κτλ., σήμερα οι δεσμεύσεις τους αντίστοιχα είναι στα ευρωπαϊκής, ευρωνασιακής σκοπής, Ταμείο Σταθερότητας, Ταμείο Ανάκαμψης, και πάλι αυτό που θα μας πούνε αύριο είναι ναι, μισέλα με, αλλά λυπούμαστε. Δεν μπορούμε, γιατί υπάρχουν οι δεσμεύσεις. Είναι δίκαιο μέτρο η αύξηση των συντελεστών στη φορολόγηση των μερισμάτων από 5% σε 15%. Είναι δίκαιο μέτρο η έκτακτη
φορολόγηση των επικεφαλών των εταιριών. Εμείς λέμε ότι είναι δίκαιο μέτρο η μείωση του ΦΠΑ, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δίκαιο μέτρο είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, είναι η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Δίκαιο μέτρο είναι να φορολογηθεί το κεφάλαιο. Αλλά κοιτάξτε να δείτε αυτό που είπε κάποιος συνομιλητής πριν, ότι μπορεί να έχουμε και ανάπτυξη για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα μονοπόλια και να είναι και ευχαριστημένος ο λαός, είναι κάτι ασυμβίβαστο. Αυτό ο λαός όλο και περισσότερο το καταλαβαίνει, το βροντοφώναξε κιόλας το προηγούμενο διάστημα, όταν φώναξε τα κέρδη τους στις ζωές μας και δυστυχώς το αντιλαμβάνεται και με τραγικό τρόπο, όπως με το έγκλημα, επίσης μεγάλο έγκλημα μετά τα Τέμπη με τους 57 νεκρούς που είχαμε και πολύ πρόσφατα στην επισκευαστική ζώνη. Εκεί λοιπόν που το κεφάλαιο, το εφοπλιστικό χέρι πλήρους ασυλίας, φορολογικής και όχι μόνο, δεν μπαίνει κανένα μέτρο υγιεινής και ασφάλειας, εκεί λοιπόν ο λαός και ο εργαζόμενος θρυνεί ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το μεγάλο κόστος που πληρώνει ο λαός μας, μαζί φυσικά με όλους τους φόρους κτλ. Για να κάνω το σενιούγκρο του διαβόλου, ενδεχομένως να το έλεγε και ο κ. Σπανάκης. Στο πέραμα όμως η Νέα Δημοκρατία λέει και πανηγυρίζουν ότι ήρθαν πρώτη δύναμη. Κοιτάξτε, το πέραμα έχει βγάλει και φασίστες οι οποίοι στο προηγούμενο διάστημα επιτέθηκαν στους εργαζόμενους της ζώνης με εγκληματικές ενέργειες. Αυτό το πράγμα δεν δικαιώνει μια πολιτική που συμβαίνει εκεί πέρα. Επίσης, το πέραμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε μεγάλη αύξηση. Εκεί που, και γενικά εκεί που υπήρχαν. Στην Αττική ήρθε τρίτη δύναμη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και εκεί που υπήρχαν εργατικοί λαϊκοί αγώνες όλο το προηγούμενο διάστημα και στο πέραμα και σε άλλες εργατικές λαϊκές γειτονιές, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα με τα Τέμπη. Πολλά τα παραδείγματα στην επισκευαστική ζώνη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αύξησε τα ποσοστά του γιατί ο λαός καταλαβαίνει ότι το κουκουέ θα είναι στο πλευρό του και ότι αυτό που στην πραγματικότητα έχει ανάγκη είναι μια ισχυρή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Και με αυτό το κριτήριο θα ψήφισε και πρέπει να ψηφίσει και στις 25 Ιουνίου. Και αναρωτιέμαι, εσείς έχετε μια συγκεκριμένη στάση στα πράγματα, δεδομένη, σταθερή και πάγια. Σας προβληματίζει το γεγονός, όσο και αν θεωρείτε ότι οι ίδιοι είναι και ότι το ίδιο σχέδιο υπηρετούν, σας προβληματίζει το γεγονός ότι ένα δεξιό κόμμα με δεδομένο πρόσημο πολιτικό πήρε 40% με αυτή την κρίση, με αυτή την επισφάλεια, με, αυτόν τον, με αυτή την πραγματικότητα, με αυτά τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, του ΙΝΕΓΕΣΕΕ, του ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ. Σας προβληματίζει αυτό? Μήπως κάτι κάνετε όλοι πολύ λάθος? Γιατί το 1% αύξηση του ποσοστού σας, 1,5-2, δεν είναι ποσοστό που να απαντά τελικά στο μεγάλο πρόβλημα που βιώνει η κοινωνία. Καταρχάς να πούμε ότι ο κόσμος χρόνια τώρα και τον παγιδεύουν με έναν τρόπο, μπορεί να μετακινείται, δηλαδή να σας πω κάτι, μετακινήθηκαν 1.900 ψήφοι από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία και μπορεί στις επόμενες εκλογές, εμείς το απευχόμαστε βέβαια και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να μην συμβεί, να συμβεί το ανάποδο όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια, όσο ο κόσμος κακώς επιχειρούσαν με διάφορους τρόπους, υφαρπάζοντας την ψήφο του όπως κάνουν τώρα με τις δεύτερες εκλογές 25 Ιουνίου, να τον εγκλωβίσουν σε έναν δικοματισμό, διπολισμό, με απειλές τύπου αν δεν υπάρξει σταθερή κυβέρνηση καταραίει ο κόσμος, αν δεν υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση που συγκυβερνά βέβαια με ακροδεξίους, που χειροκροτά φασίστες μέσα στα αμφιθέατρα κτλ. Πάλι καταστρέφεται ο κόσμος. Εμείς ίσα ίσα λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί την δική του δύναμη, η οποία αποδείχθηκε λίγες μέρες αμέσως μετά τις εκλογές της 21ης Μάη. Κοιτάξτε να δείτε, στην ναυπηγοεπισκευαστική σήμερα, μετά από τόσα χρόνια που και τα δύο αστικά κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια αρνήθηκαν την υπογραφή συλλογική. Να κάνουν υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση εργασίας που επέβαλε όρους υγιεινής και ασφάλειας, μέχρι να φτάσουμε να έχουμε ένα από τα πολλά εγκλήματα βέβαια που συμβαίνουν στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Σήμερα με τους αγώνες τους, με απεργίες επαναλαμβανόμενες, με μαζικότητα, συλλογικότητα, διεκδικήση κτλ., καταφέρανε να αποσπάσουν, να επιβληθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει ο λαός. Προφανώς πρέπει να σταματήσει να εγκλωβίζεται στα. Και εμείς να σας πω κάτι, τα θρίζουμε τα ποσοστά των αστικών κομμάτων. Ο αρνητικός συσχετισμός είναι δεδομένος. Πρόκειται για κόμματα που παρά το γεγονός ότι έχουν επιμέρους ψηλές διαφοροποιήσεις στα κοστολογημένα τους προγράμματα, δεν αναιρείται καθόλου το γεγονός ότι η κοστολόγηση προγράμματος για αυτούς σημαίνει ότι εξασφαλίζουν τα 35 και πλέον δις τα 70 δις του Ταμείου Ανάκαμψης να τα δώσουν στις επενδύσεις της πράσινης ανάπτυξης των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων κτλ. Την ίδια στιγμή που 6.000 εργαζόμενοι χάνουν κάθε μέρα τη δουλειά τους, την ίδια στιγμή που έχουν από κοινού δεσμευθεί και τα τρία αστικά κόμματα ότι θα δεχθούν να μην περάσουν οι τριετίες, να υπάρχουν
υπάρξει διεύρυνση της φορολογικής βάσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, να μην επανέλθει το αφορολόγητο, όλα αυτά τα μέτρα που τα ξέρουμε, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και ο λαός τα περιμένει. Για να μην συζητήσουμε βέβαια και για άλλα ζητήματα όπως είναι οι νατοικοί εξοπλισμοί, που και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Για παράδειγμα, μπορεί να διαφωνούν επιμέρους τα αστικά κόμματα αν θα πάρουν όπλα από τη Γερμανία ή από τη Γαλλία. Συμφωνούν όμως απόλυτα ότι θα παραμείνει 2% και θα αυξηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό το ποσοστό που δίνεται για νατοικούς εξοπλισμούς. Συμφωνούν από κοινού. Νατοικούς ή αμυντικούς, κυρία Παπαϊωάννου? Είναι ξεκάθαρα επιθετική. Η χώρα μας συμμετέχει και όχι μόνο τώρα στην Ουκρανία και σε άλλες νατοικές αποστολές που δεν έχει καμία δουλειά, ούτε στη συγκεκριμένη βέβαια έχει καμία δουλειά, στέλνοντας όπλα, πολεμοφόδια. Μπορεί να δούμε και στρατό το επόμενο διάστημα με τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας και το γεγονός ότι έχει γίνει όλη η χώρα μια τεράστια νατοϊκή βάση, με την επέκταση των αμερικανοτοϊκών βάσεων που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, που επέκτηνε μετά η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν τα δούμε αυτά στην διαδοχή τους, θα δούμε ότι πραγματικά ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Ο καθένας πατάει στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, στην προηγούμενη πολιτική και συνεχίζει πάνω στο ίδιο ακριβώς έδαφος. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζει ο λαός. Εδώ τον έφερε αυτή η πολιτική τους, την οποία θα τη συνεχίσουν το επόμενο διάστημα. Και θα τη συνεχίσουν, ξέρετε, ο ένας ως κυβέρνηση και ο άλλος ως αντιπολίτευση, που στην ουσία θα συγκυβερνά όπως έκανε συμψηφίζοντας μαζί το 50% ΣΥΡΙΖΑ των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, το 70% των ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί λοιπόν τα ψήφισαν. Και μαζί θα συνεχίσουν και στην πορεία από εδώ και πέρα. Άρα ο λαός τι συμπέρασμα πρέπει να βγάλει από αυτό? Ότι έχει συμφέρον από μια πραγματικά λαϊκή, εργατική, ουσιαστική αντιπολίτευση που την βρήκε το προηγούμενο διάστημα στο πλευρό του στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έχει συμφέρον να διατηρηθούν 26 και πλέον βουλευτές, να αυξηθούν τα ποσοστά του κόμματος, γιατί εκεί θα βρει το κουκουέ, δίπλα στους αγώνες που δίνει όταν του παίρνουν τα σπίτια. Σήμερα είχαμε πάλι πληστηριασμό καρκινοπαθούς, είχαμε πληστηριασμό στη Χαλκιδική του περιστατικού που είναι ανάπηρος, συνεχίζουν αυτά. Τα δείχνουμε κάθε κοράκια βράδυ εμείς, κυρία Παπαϊωάννου, εδώ. Το γνωρίζω. Λοιπόν, άρα ο λαός ξέρει ποιον έχει στο πλευρό του, ξέρει ποιος ευθύνεται και γι' αυτά, ποιος ψήφισε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, ποιος έκανε ιδιώνυμο την αντίσταση στους πληστηριασμούς, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, ποιος έκανε τους χιλιάδες πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, επιθυμίας Νέας Δημοκρατίας, και ποιος συμφωνεί με την απελευθέρωση 700.000 και πλέον νέων πληστηριασμών το επόμενο διάστημα. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ναι, άρα πρέπει να τους καταδικάσει και σε αυτές τις εκλογές και να στηρίξει πραγματικά το μόνο κόμμα που θα είναι στο πλευρό. Ελάτε, κύριε Σόκο. Μία ερώτηση μόνο. Το ΚΚΕ ανέβασε τα ποσοστά του και έχετε κάθε λόγο να είστε ικανοποιημένοι γι' αυτό. Όμως, και άλλες φορές στο παρελθόν, και θυμάμαι το 2012, είχε ανεβάσει εντυπωσιακά στα ποσοστά του. Αλλά μετά από ένα μήνα έχασε περίπου το 40%, είχε φτάσει στο 8,3% και πήγε στο 4,5%. Γιατί το ΚΚΕ δεν μπορεί να πείσει και να κρατήσει τις δυνάμεις του? Και γιατί δεν θα συμβεί το ίδιο και τώρα? Το συμπέρασμα είναι λάθος. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να πείσει. Είναι ότι όπως και τότε, έτσι και σήμερα τον εκβιάζουν στην ουσία με ψευτοδιλήμματα στην πραγματικότητα περί σταθερής κυβέρνησης, η οποία είναι μονόδρομος και αν δεν γίνει αυτό θα χαθεί ο κόσμος. Αντίθετα, το ΚΚΕ λέει και ο κόσμος πρέπει να το πιστέψει, γιατί έχει όντως και την πείρα του 15 και του 12 που αναφέρατε. Να το πιστέψει ότι έχει συμφέρον ο λαός από κυβερνήσεις αδύναμες, ασταθείς, φοβισμένες, να ξέρουν ότι έχουν απέναντί τους ένα ισχυρό λαό που έχει την τύχη του στα χέρια του, που είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί μαζί τους και να τους ανατρέψει όταν χρειαστεί, και ότι το ΚΚΕ είναι στο πλευρό του μπροστά στις μάχες αυτές, είναι η πρωτοπορία του και θα μπει μπροστά. Μάλιστα. Για να δώσει αυτές τις μάχες τις μεγάλες που δίνει ο λαός μας και αυτό το διάστημα. Κυρίες, ναι, να πω ότι τώρα με τον κύριο Μαρατζίδη πάντως προσωμιάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο με τον Παπάγο παρά με τον Πλαστήρα, παρένθεση. Συγγνώμη, δεν έχει δικαίωμα να προσλάβει όποιον ειδικό σύμβουλο θέλει? Λοιπόν, εμείς λέμε ότι ο λαός πρέπει σε αυτές τις εκλογές, όπως έκανε και στις προηγούμενες, με πολύ περισσότερο θάρρος, να εμπιστευτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να δώσει την ψήφο του, να το ξαναψηφίσει ο κόσμος που το ψήφισε, αλλά και ο κόσμος που δεν το τόλμησε το προηγούμενο διάστημα, με θάρρος, με αισιοδοξία, με δύναμη, να στηριχθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στις δικές του δυνάμεις, γιατί η διέξοδος είναι προς τα εκεί, προς αυτή την κατεύθυνση, να μην πιστέψει σε αυτές
αυτές τις παροχολογίες που γίνονται λίγο πριν τις εκλογές, γιατί είναι δεδομένο ότι μάλιστα γίνονται πάντα με τον κόφτη των προαπαιτούμενων, των νέων μνημονιακών, του νέου υπερμνημονίου κτλ. Άρα, όπως είπαμε, το επόμενο διάστημα θα μας πούνε συγγνώμη, αλλά είμαστε δεσμευμένοι, το λένε ήδη δηλαδή. Άρα, να μην τους πιστέψει, να τους έχει, να έχει όλα τα αστικά κόμματα, είτε είναι κυβέρνηση είτε είναι αντιπολίτευση, φοβισμένους, τρομοκρατημένους θα λέγαμε εμείς, για να έχουν το φόβο του λαού, γιατί ο λαός μόνο έτσι μπορεί πραγματικά να έχει ένα, τουλάχιστον σε αυτό το σύστημα, μεγαλύτερο κομμάτι από τον τεράστιο πλούτο που παράγει και που σήμερα καταλήγει σε μια χούφτα καπιταλιστές.